Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και πάλι στην κουζίνα μας. Σήμερα το φαγάκι που θα κάνουμε είναι μπριζόλες λαιμού, μαριναρισμένες και ένα πιλαφάκι, έτσι όπως το φτιάχνω εγώ, όχι σπιρωτό, για συμπλήρωμα. Τις μπριζόλες τις έχω κάνει από βραδύς με τη μαρινάδα και τις έχω αφήσει όλη τη νύχτα στο ψυγείο. Έχω βάλει πάπρικα, κουρκουμά, πιπέρι, αλάτι δεν έχω βάλει, λεμόνι και λίγο λάδι για να τις αλείψω καλά όλες για να μείνουν στο ψυγείο. Τις έχω βάλει τώρα στο πυρεξάκι, είναι έτοιμες, θα βάλω και λίγο λαδάκι επιπλέον. Από πάνω, γιατί δεν είχα βάλει πολύ, είχα βάλει ίσα ίσα για να μπορέσω να τις αλείψω. Λοιπόν, θα βάλουμε μία κούπα νεράκι, όχι περισσότερο. Σπυρώνουμε και λίγο λεμονάκι ακόμα. Το άλλο το είχαμε βάλει από το βράδυ. Εκεί. Δεν θέλει περισσότερο. Νεράκι βάλαμε και το βάζουμε στο φούρνο στους 200 βαθμούς, στους 200-250 ανάλογα με το φούρνο σας, και θα τα αφήσουμε περίπου μισή ώρα με 3/4. Έχω βάλει και 2 στο τηγανάκι μόνο με νερό, όχι μαριναρισμένες, και με λαδάκι λίγο από πάνω, λεμονάκι, αλατάκι δεν βάζω, γιατί θα φάνε τα μικρουλάκια μας. Θα τις γυρίσουμε λίγο, να πιούν όλο το ζουμάκι τους, να ψηθούν καλά. Θέλουν ακόμα, έλα. Οι ριζολίτσες μας είναι έτοιμες. Έχω κάνει και τις άλλες χωρίς σαλάτι, χωρίς τίποτε, για να φάνε τα μικρά. Και τώρα θα κάνουμε το πιλαφάκι. Σε αυτή τη φάση θα με βοηθήσει η βοηθός νούμερο 2, η Μαρίλια. Για να δούμε, Μαρίλια. Τι βάζω πρώτα? Περίμενε. Έβρασε το νερό? Νομίζω ναι. Έχει βγάλει. Ναι, σκέπαστο λίγο με το καπάκι, Μαριλιάκι μου. Πού είναι το καπάκι? Να το. Γιατί δεν έχει βράσει καλά. Ωραία. Άστο να περιμένουμε λίγο. Λοιπόν, Μαριλιάκι. Ναι. Το νεράκι μας έχει βράσει. Ναι. Έχουμε βάλει 3,5 μεγάλα ποτήρια με νερό και ένα τέτοιο ποτήρι μετά με ρύζι. Θα το δούμε. Ξεκινάμε και βάζουμε το αλάτι. Βάλε, αγαπάκι μου, το αλάτι. Έχει κολλήσει. Πάρε ένα κουταλάκι μικρό. Και ξεκόλλησε το. Εντάξει. Ωραία. Θα βάλουμε ένα κύβο. Ένα κύβο κνόρ. Να το πιάσουμε το κέρι μου. Ναι, αγάπη μου, δεν έχει τίποτε. Από κοτόπουλο. Λοιπόν, βάλαμε και τον κύβο. Ανακατεύουμε. Ανακάτεψε το λίγο. Έλα, αγάπη μου, καλά. Να λιώσει ο κύβος. Έχει ακόμα πολύ. Δηλαδή να γίνει κίτρινο το νερό. Ναι.
μυρίζει. Ωραία μυρίζει. Εσύ έτσι το τρως το πιλάφι, ε? Ναι. Όπως το κάνει η γιαγιά. Ναι. Για να δούμε τώρα. Θα έχει λιώσει. Δεν πειράζει και να μην έχει λιώσει, θα λιώσει μετά. Νομίζω έχει λιώσει. Πάρε από εκεί πάνω. Α, ας την εκεί. Ναι. Βάλε το ριζάκι μέσα. Με τα δύο χέρια γιατί είναι βαρύ. Α. Έλα. Ωραία. Οπα. Χαμηλώσε και τη φωτιά λίγο αν θέλεις. Βάλ το στο 6. Μπράβο αγάπη μου. Ναι, ανακάτευτο μου μας κολλήσει. Στην αρχή πάντα τα ανακατώνουμε το ρύζι. Μετά το αφήνουμε να βράσει. Κοριτσάρες μου εσείς, θα σας κάνω εγώ αστεράκια. Κάτσε με χαλώσει κι άλλη λίγο η πιο μικρή. Η Μελίνα. Αντιχώσουμε κι αυτή την παρέα. Τουλάχιστον 5 όπως είπα. Βέβαια, τότε που κάναμε τα καλαμαράκια με το μακαρονάκι το κοφτό. Να μεγαλώσει και αυτή να κάνουμε το ίδιο παγιτό. Έτσι ακριβώς. Να γίνει αυτή να κάνουμε το ίδιο παγιτό. Έτσι ακριβώς. Ωραία, ας την κουτάλα δίπλα τώρα.